15 του μήνα αύριο κλείνει και κάτι άλλο. Εκείνη η προθεσμία για την υποβολή των αντιρρήσεων αναφορικά με τους δασικούς χάρτες. Κάλεσα τον πρόεδρο της δικού σας επιτροπής, τον κύριο Ταβερναράκη, για άλλη μία φορά. Αφού τον καλημερίσω, κύριε Ταβερναράκη, καλημέρα από τον 984. Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Δουλειά. Για... Ευχαριστώ για την πρόσκληση μια φορά ακόμα. Καλά να είστε. Να είστε καλά. Θέλουμε πληροφορίες, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Το πρώτο. Εγώ έχω εμπλοκή πάνω σε αυτό το θέμα. Εγώ αδικούμαι. Εμένα η περιουσία μου, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται να είναι δασικός χάρτης. Εάν μέχρι αύριο, παρά την παράταση που είχατε ζητήσει εσείς ως τεχνικό επιμελητήριο, αλλά μάλλον, ξέρω εγώ, το χορό του Ζαλόγκου χόρεψε η δική σας η αίτηση. Θα το δούμε, κυρία Δουλειαράκη, αναμένουμε συνήθως παρατάσεις. Α, δηλαδή... Δίνονται την τελευταία στιγμή, μάλιστα. Έχουν μια υστέρηση αυτές οι μέρες. Μάλιστα, έχουν μια υστέρηση αυτές τις μέρες. Τέλος πάντων, πάντων, εντάξει, ελπίζω. Γιατί είπαμε, η ελπίδα δεν θέλουμε να πεθάνει, ούτε να πεθάνει τελευταία. Θέλουμε να παραμείνει αυτή η ελπίδα. Τι σημαίνει, κλείνει η προθεσμία, είμαι εμπλεκόμενος, δεν έχω υποβάλει ένσταση. Τι γίνεται από εκεί και κάτω, μπορείτε με δύο λόγια να μου περιγράψετε τι σημαίνει για την περιουσία μου αυτή η κατάσταση? Προφανώς, εάν είναι δασικό το τμήμα της περιουσίας σας ή τμήματος ή ολόκληρη, είναι προφανές ότι αυτή η περιουσία εκ πρώτης χάνεται, με την έννοια ότι η όποια αξιοποίησή της πλέον δεν είναι εφικτή. Μα γιατί, κύριε Ταβερναράκη, αφού δεν έχει να διεκδικήσει την περιουσία μου το ελληνικό δημόσιο, αυτό δεν λέγανε άμυρας και σκρέκας? Ένα δάσος ιδιωτικό το οποίο δεν μπορείτε να το κάνετε κάτι. Θα έχω ένα ιδιωτικό δάσος? Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι, αυτό ακριβώς. Είναι μια χορτοβολιβαδική έκταση ή μια έκταση η οποία είναι ένα μέρος της, είναι, δεν μπορεί να αξιοποιηθεί είτε αν είναι πάνω από 4 στρέμματα όπως ισχύει σήμερα αρτιωτικό δομήσιμο, το οποίο δεν θα είναι αύριο. Έτσι, δηλαδή θα έπρεπε πάντα. Η παλιά διαδικασία ήταν να παίρνουμε την απαλλαγή μας από το δασαρχείο, καταθέτοντας μια αίτηση, γινόταν η αυτοψία. Τώρα, προφανώς και καλώς γίνεται βέβαια, βασικώς κάτι να ξεκαθαρίσουμε το πεδίο, ότι προφανώς για το τεχνικό μελητήριο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και όλος ο τεχνικός κόσμος, αλλά και όλοι οι πολίτες ζητούσαμε ένα αναπτυξιακό εργαλείο το οποίο θα το είχαμε όλοι μας, θα ξέραμε τι είναι δάσος και πού μπορούμε να χτίσουμε τι. Αλλά δεν γίνεται με τον σωστό τρόπο. Δυστυχώς η κατάσταση στην οποία υπάρχει, αλλά και τα λάθη τα οποία υπάρχουν πάνω στους χάρτες, πραγματικά μας απογοητεύουν. Παρά τις όποιες υποσχέσεις είχε δώσει ο κ. Κρέκας, που πολλές φορές μας υποσχέθηκε εδώ, μας επισκέφθηκε εδώ και μας υποσχέθηκε ότι αυτές οι διορθώσεις, οι αυτοψίες οι οποίες θα έπρεπε να γίνουν όπου έπρεπε να γίνουν, θα είχαν πραγματοποιηθεί. Δυστυχώς σήμερα, από πέρυσι που ξεκίνησε, αν θυμάστε, στις αρχές του Νοέμβρη-Δεκέμβρη, πότε ξεκίνησε η δασική χάρτη. Εγώ θυμάμαι, αυτοί εκεί πάνω στα Υπουργεία δεν θυμούνται και λένε τραλαλά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, την πρώτη στιγμή, μόλις βγήκαν οι δασικοί χάρτες, άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να επενδύσουν σε ιδιοκτησίες τους, καταθέσαν τις αντιρρήσεις τους και δυστυχώς αυτή τη στιγμή, το πρόσθετο είναι αυτό, είναι όμοιροι. Δεν μπορούν να προχωρήσουν η εξέταση των αντιρρήσεων αυτών. Δεν έχουν φτιαχτεί επιτροπές, διότι ο νόμος, τουλάχιστον από αυτό το οποίο είπε και ο κ. Κρέκας, το είχε έρθει, αλλά και σε συνεργασία την οποία έχουμε, μπορώ να σας πω, μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με την αποκεντρωμένη διοίκηση εδώ και με την κυρία Κοσυράκη. Έχουμε και χθες είχαμε μια συζήτηση για αυτό το θέμα, για τη σύνταξη των επιτροπών. Έχουμε στείλει εμείς τη σύσταση, συγγνώμη, των επιτροπών. Έχουμε στείλει εμείς ήδη 20 μηχανικούς της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και Λαυσιτίου για την σύσταση των επιτροπών αυτών, όπου θα εξετάσουν τις όποιες αντιρρήσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα νούμερο γύρω στις 25.000 και πλέον αντιρρήσεων. Όλοι αυτοί σήμερα είναι. Μιλάτε για επίπεδο Κρήτης, έτσι. Για επίπεδο Κρήτης, ναι, για την περιφέρεια Κρήτης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι από τη μία είναι όμοιροι κάποιοι, διότι δεν δίνονται συνέχεια παρατάσεις. Απ' την άλλη είναι αναγκαίες αυτές τις παρατάσεις, διότι υπάρχουν τα λάθη.
Οπότε είναι ένα αδιέξοδο, το οποίο βέβαια κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει. Αυτό το πράγμα με τις παρατάσεις πρέπει οπωσδήποτε να τελειώνει. Όμως οι πολίτες θα πρέπει να προβούν στη διαδικασία και από, μέσα από την εκπομπή σας, κυρία Βεζεράκη, καλώ τους πολίτες, αυτοί οι οποίοι έχουν πραγματικά ένα πρόβλημα σε σχέση με τους δασικούς χάρτες. Εμφανίζεται ένα τμήμα του της ιδιοκτησίας, το οποίο είναι δασικό, ή χορτολιβαδικό, ή ΔΕΛΤΑ ΑΛΦΑ που λέει ΑΑΑ, αγρός, ο οποίος έγινε δασικό, ΑΔΕΛΤΑ, οτιδήποτε. Είναι τα νουμεράκια αυτά τα οποία εμφανίζονται, οι συντομογραφίες που εμφανίζονται πάνω σε κάθε ιδιοκτησία. Να προβούν στις αντιρρήσεις, την αντίρρηση αυτή, στην υποβολή της αντίρρησης, της αίτησης για αντίρρηση, να πληρώσουν βέβαια το παράβολο για να μπορέσει να καταχωρηθεί και φυσικά να έχουν και ένα τίτλο ιδιοκτησίας ή το Ε9 που θα δηλώνει το νόμιμο της αίτησής τους, ότι έχουν ένομο συμφέρον δηλαδή για να υποβάλουν την αίτηση. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της σύνταξης του φακέλου για να εξεταστεί στην Επιτροπή Αντιρρήσεων, προφανώς θα έχει ένα δικαίωμα, ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να το συντάξει, να τον καταθέσει. Ο περισσότερος κόσμος, κύριε Ταβερναράκη, γιατί δεν μπορώ να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, είμαι και μεγάλη, λέει το εξής, ότι εάν μπω σε αυτή τη διαδικασία, εγώ φοβάμαι το κόστος. Αλλά εσείς λέτε κάτι άλλο. Από τη στιγμή που υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο, από τη στιγμή που υπάρχει το Ε9, από τη στιγμή που υπάρχουν εκείνοι οι τίτλοι, ότι τέλος πάντων είσαι ο ελέφαντας της ιστορίας και δεν χρειάζεται να το αποδείξεις εκ νέου. Αυτό το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Όχι, όχι, δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Εξαρτάται βέβαια με την έκταση την οποία παίρνεις αυτή τη διαδικασία. Αλλά το θέμα μπαίνει στη διαδικασία, γιατί είναι ένα ποσό. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό. Είναι ένα ποσό. Βέβαια σήμερα οποιοδήποτε ποσό και να δίνουμε. Μα δεν έχει άλλους να φάει. Αυτό είναι μεγάλη. Προφανώς είναι αναλόγως την ιδιοκτησία που έχει ο καθένας ή τη δυνατότητα που έχει. Αλλά σίγουρα με όλα αυτά που πληρώνουμε και την ενεργειακή κρίση που ζούμε, την οικονομική κρίση που ζούμε, την πανδημία, όλα αυτά έχουν πέσει όλα αυτά μαζί. Δηλαδή κάποιος μπορεί. Συγγνώμη. Τα έχει χάσει, έτσι. Εγώ τιμολόγιο δεν θα αναρτήσω, αλλά λέω στο πάνω κάτω, ρε παιδί μου, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Και επειδή παίζουμε μεταξύ μας πολλές φορές ακόμα και το χαλασμένο τηλέφωνο, ή αν θέλετε φοβόμαστε πολύ περισσότερο. Δηλαδή, με ένα ας πούμε 500, αν κάποιος έχει όλα αυτά τα οποία. Το παράβολο είναι πολύ λιγότερο. Πολύ λιγότερο. Το παράβολο είναι λιγότερο. Είναι πολύ λιγότερο. Πολύ λιγότερο, τη τάξη των 50, 60, 70 ευρώ. Αναλόγως στην έκταση, βέβαια, αυξάνεται αναλόγως στην έκταση. Αν έχει κάποιο 50 στρέμματα ή 100 στρέμματα, προφανώς το παράβολο είναι πολύ μεγαλύτερο. Αλλά οι μέσες ιδιοκτησίες που σήμερα συζητάμε είναι τη τάξη των 4-5 στρωμάτων. Όπου εκεί το κόστος είναι πάρα πολύ μικρό. Δεν είναι ίσα ίσα ένα παράβολο για να μπει στη διαδικασία. Γι' αυτό σας λέω ότι καλό τον κόσμο να προχωρήσει σε κάθε περίπτωση για να κατοχυρέψει. Καλά. Μέσα σε μία μέρα, κύριε Ταβερναράκη, μέσα σε μία μέρα, 14 του μήνα ή σε δύο μέρες, 15 του μήνα, οπότε και λίγη η προθεσμία. Όσοι πιστοί προσέλθετε, είναι η ιστορία και προλάβατε. Αν και εσείς λέτε, μπορεί να τελειώνει η προθεσμία τυπικά 15 του μήνα, ωστόσο μέχρι και τελευταία στιγμή περιμένουμε, γιατί έτσι μας έχουν συνηθίσει, ότι δεν θα μπούμε σε αυτό τον αδιέξοδο δρόμο και θα δοθεί εκείνη η παράταση που ζητάμε, τουλάχιστον μέχρι τέλος του χρόνου, αν θυμάμαι. Αυτό έχουμε ζητήσει εμείς. Ωραία. Δεν ξέρω πόσοι θα δοθεί ή τι δυνατότητα υπάρχει, γιατί ξέρετε, όλα αυτά χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια, χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα αφήστε να μην το πω, αφήστε να μην το πω για το πώς το έχω μέσα στο μυαλό μου, κύριε Ταβερναράκη, ναι. Γιατί πραγματικά θα ντροπιάσει και εμένα, ναι, μόνο που το σκέφτομαι με ντροπιάζει, όπως επίσης θα ντροπιάσω και τον καλεσμένο μου και δεν κάνει. Ο κόσμος φοβάται και το ερώτημα αυτό το επανέλαβα, γιατί μας ήρθε από άνθρωπο ο οποίος μας ακούει από το Ρέθμινο και λέει, έληξε ή τρέχει ακόμα, τέλος πάντων, τρέχει, αυτή η προθεσμία. Τρέχει ακόμα μέχρι και αύριο, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και αν μέχρι τελευταία στιγμή θα δοθεί αυτή η παράταση που ζητάει το τεχνικό επιμελητήριο. 25.000 είπατε οι ενστάσεις μέχρι στιγμής από όλη την Κρήτη, ε? Αυτή τουλάχιστον είναι η εικόνα την οποία έχουμε. Και μάλιστα συζητούσαμε και την περίπτωση των Χανίων, όπου πέρυσι το Δεκέμβρη, στο πρώτο διάστημα τους δύο μήνες, ήταν μόλις 3.000 οι αιτήσεις. Και ξαφνικά στην προηγούμενη παράταση, πριν την τελευταία παράταση που δόθηκε αυτό το δίμηνο το τελευταίο, είχε δοθεί, ότι, ξέρετε, είχε δοθεί το μήνυμα ότι τελειώνουμε με τις παρατάσεις και κατατέθηκαν 11.000 μέσα σε μερικές μέρες.
Αντιλαμβάνεσαι ότι και ο πολίτης πρέπει να ενεργοποιηθεί στην όλη διαδικασία. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει και η χώρα να πάει μπροστά. Εκ των οποίων λοιπόν, παρά το γεγονός ότι γίνεται με λάθος τρόπο, το είπατε. Ναι. Παρά το γεγονός αυτό, πιστεύω ότι οι ιδιαιτερότητες τέλος πάντων του κράτους, για να μην ξαναπούμε πάλι την έκφραση που λέμε συνέχεια για τις αγγυλώσεις του κράτους, θα ήθελα τα λάθη τα οποία τέλος πάντων γίνονται, πιστεύω ότι θα διορθωθούν στη συνέχεια. Και πιστεύω ότι αν ο πολίτης έχει την ευκαιρία μέσω της Επιτροπής Αντιρρήσεων να διορθώσει αυτό το οποίο πιστεύει ότι συμβαίνει στην ιδιοκτησία, ότι είναι διαφορετικό από αυτό που εμφανίζεται στο χάρτη, νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, τις κρατάω αυτές τις πληροφορίες. Θα είμαστε σε επαφή και εγώ με εσάς και εσείς με μένα για να ενημερώσουμε τον κόσμο όταν θα έρθει εκείνη η ώρα να πούνε ότι δώσανε παράταση. Διαφορετικά, εντάξει, τα πράγματα είναι στριμόκολα κοινώς για τον κόσμο. Μας αρέσουν ή δεν μας αρέσουν αυτές οι εκφράσεις. Λοιπόν, κύριε Ταβερναράκη, να σας ευχαριστώ πολύ. Αν και έχετε και μια εκδήλωση στο Λασίθι για το κτηματολόγιο, αν θυμάμαι καλά. Ναι, έχουμε ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία να μπαίνουμε σε αρκετές τέτοιες ενημερώσεις, ειδικά για το κτηματολόγιο, είτε το δασαρχείο, είτε τους δασικούς χάρτες. Για το κτηματολόγιο, η πρώτη εκδήλωση την οποία θα κάνουμε είναι την επόμενη Τετάρτη, την οποία ξεκινάμε τη διαδικασία για να μας κάνουν την τελευταία ανάρτηση, μάλλον, του κτηματολογίου. Ξέρετε, το κτηματολόγιο στο Λασίθι έχει προχωρήσει πάρα πολύ, είναι στο τελευταίο στάδιο, είναι η τελευταία ανάρτηση. Λίγοι και αυτοί μέσα σε δύο μήνες, δηλαδή λίγοι μέχρι τις 4 του Σεπτέμβρη, ξεκίνησε 4 Ιουλίου, θα λήξει στις 4 του Σεπτέμβρη, όπου είναι η τελευταία, και εκεί ζητήσαμε παράταση να πάει μέχρι 31-12, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι οι όποιες μικρές διορθώσεις θα πρέπει να γίνουν στο συγκεκριμένο, γιατί έχουν προηγηθεί τα προηγούμενα στάδια, είναι το τελευταίο στάδιο αυτό του κτηματολογίου της ανάρτησης. Θα γίνει μια παρουσίαση από τον κύριο Αλαβάνο, ο οποίος είναι ο ανάδοχος του έργου της κτηματογράφησης, και με την κυρία Δασκαλάκη, η οποία θα είναι και η επιβλέπουσα της μελέτης, όπου θα γίνει μια ενημέρωση και στους μηχανικούς αλλά και στους πολίτες. Έχουν συγκεντρώσει ερωτήματα και νομίζω θα γίνει μια πάρα πολύ καλή συζήτηση ώστε να πάμε να κλείσει το κτηματολόγιο τουλάχιστον. Παραμένει το πρόβλημα στο Ηράκλειο, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Είμαστε στις τάξεις του 20% στις περιφερειακές ενότητες που είναι σε εξέλιξη στους παραλιακούς δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου και Γαζίου. Και εκεί αναμένουμε να κάνουμε μια εκδήλωση με την κτηματολόγιο ΑΕ το Σεπτέμβρη. Ελπίζουμε ότι παρατάσεις και σε αυτό θα δοθούν μέχρι τέλος του χρόνου, να δοθεί και η δυνατότητα στους πολίτες να προχωρήσουν. Αυτό το 16% είναι... Εντάξει, ξέρουμε τι σημαίνει να περάσει στην κτηματογράφηση, ξέρουμε τι σημαίνει όλη αυτή η διαδικασία και ξέρουμε και το κόστος και όπως είπαμε έχουμε δύσκολες συγκυρίες, ξέρουμε ποιες είναι οι υποχρεώσεις, ό,τι δεν έκανε η πολιτεία το κάνει εκ των υστέρων, αλλά το κάνει σε λάθος χρόνο και με λάθος τρόπο αυτή την ώρα. Όλα αυτά κοστίζουν και είναι μεγάλη αλήθεια, το λέτε και εσείς από τη δική σας την πλευρά, μα μέσα στην αγορά ζείτε. Αλλά το κόστος σε κάποιες περιπτώσεις και αναδημοτική ενότητα κτηματογράφηση σημαίνει ότι θα πληρώσω και τα διπλά λεφτά ή οτιδήποτε άλλο. Ας μην τα επαναλάβουμε. Και θα μπορεί αυτό... να χάσω την υπηρεσία μου, ειδικά στην κτηματογράφηση. Έτσι, γι' αυτό έχουμε και αυτή την απροθυμία του κόσμου να πάρει μέρος σε όλη αυτή την διαδικασία. Αν και είναι υποχρεωτικό, αλλά η πολιτεία, εν πάση περιπτώσει, άσε τώρα, θα χαλάσω πάλι τη γλώσσα μου, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, καλημέρα, κύριε Ταβερναράκη, από τον 984.